Το αεροπλάνο απογειώνεται. Κάτω βλέπω τις κόκκινες στέγες των σπιτιών του Ορλή να απομακρύνονται. Γερό σφίξιμο στην καρδιά. Θα τις ξαναδώ. Ίσως το σφίξιμο να μην ήταν για τις στέγες. Έτσι κι αλλιώς δεν τις είχα δει ποτέ πριν. Μάλλον ήταν ο κόσμος που δεν θα ξανάβλεπα. Τα κινηματογραφικά όνειρα που έπρεπε να εγκαταλείψω. Δεν ξέρω για πόσο. Λίγες μέρες πριν είχε πέσει η Χούντα. Όλοι οι πολιτικοί πρόσφυγες γυρίζαμε πίσω. Μία νέα περίοδος πολιτικής δράσης άρχιζε. Πού καιρός για σινεμά. Τριανταοκτώ χρόνια μετά, επιστρέφω από την Αθήνα στο Παρίσι. Στις αποσκευές έχω μία ταινία μεγάλου μήκους για το Ροβίρο, το σκηνοθέτη που έμεινε. Η ανάγκη να συνδεθώ με το παρελθόν. Τα ημιτελή όνειρα να ζητούν μάτια την ολοκλήρωση. Ο κήπος του Λουξεμβούργου, παγωμένος. Πολύ βαθμή κάτω από το μηδέν. Αδύνατο να γυρίσω πλάνα μεγαλύτερα του ενός λεπτού. Παγώνουν τα χέρια. Εδώ ήρθαμε με την πρώτη μηχανή λήψης, το 69. Τη μηχανή που αγοράσαμε με το Θόδωρο στο Παλιατζίδικο, με δανεικά χρήματα. Και με τα τελευταία ψηλά, μια μικρή μπομπίνα παρθένο φιλμ. Νομίζεις ότι ο χρόνος έχει παγώσει και μας περιμένει. Gare d'Austerlitz. Gare d'Austerlitz. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Παλέντε Σαγιό. Ο πύργος του Άιφελ που ποτέ δεν ανεβήκαμε. Η γαλλική ταινιοθήκη. Το μεγάλο σχολείο. Στο υπόγειο. Χιλιάδες ταινίες. Ατέλειωτες ώρες προβολών. Ο Άνι Λαγκλουά δεν είναι πια εδώ. Στο νεκροταφείο του Μοπαρνάς πρέπει να τον αναζητήσω. Αλλά και η ταινιοθήκη δεν είναι πια εδώ.
απόκτησε νέο κτίριο. Ο Άνρι Λαγκλουά δεν ευτύχησε να το δει. Το δάσος της Βουλώνης, παγωμένο. Ήρθαμε εδώ με την κοπέλα από την Ελβετία. Καθίσαμε στο γρασίδι, δίπλα στη λίμνη, κάτω από μια ωραία σκιά. Τα λουλούδια ανθισμένα, παιδιά έτρεχαν πάνω κάτω. Μια ζεστή μέρα του Μάη. Μετά πήγαμε σπίτι μου. Κάπου εδώ πρέπει να ήταν. Μάλλον σε αυτό το αδιέξοδο. Ένα μικρό δωμάτιο στη Σόγειο. Παλιά εμέναν εδώ οι υπηρέτριες των πάνω ορόφων. Μετά οι μικρέδες. Τίποτα δεν άλλαξε. L'été, comme un enfant s'est installé. Sur mon dos, et c'est très lourd à porter un enfant. Από αυτό το σταθμό έφυγε το βράδυ, με το τελευταίο τρένο. Την άλλη μέρα άρχισε μεγάλη απεργία. Σταμάτησαν όλα. Οι δρόμοι γέμισαν οδοφράγματα. Δεν την ξανάδα. Χαθήκαμε. Ήταν Μάης του 68. Μπαρμπές. Ήρθαν αναζητώντας το δωμάτιο που έμενε ο Θόδωρος. Εδώ που ξεκίνησα τα γυρίσματα του Καρέ Μπλάν. Με τη Λευκή. Μια ακόμα ημιτελής ταινία. Για τη Λευκή δεν θα πω τίποτα τώρα. Νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός λευκός σε αυτή τη γειτονιά τώρα. Μόλις βλέπουν τη μηχανή μου την πέφτουν. Μάλλον είναι παράνομη, όπως και εμείς τότε. Τραβάω κλεφτά. Κατευθύνομαι στην Οδό Λεών. Έτσι, μόνο με το ένστικτο. Θα θυμηθώ το σπίτι. Τίποτα δεν μου θυμίζει το παρελθόν. Το μονάβικο του Άραβα δεν υπάρχει πια, ούτε το μπακάλικο. Γιατί έγινε τόσο εχθρικό αυτό το περιβάλλον?
ένα πέρασμα στο Οντεόν. Το παλιό εστιατόριο. Λατζέρις για ένα φεγγάρι. Εδώ ερχόταν ο Ναπολέον, έλεγε ο ιδιοκτήτης του. Και οι τουρίστες το χάζευαν. Τώρα έγινε μπιστρό πολυτελείας. Μπουλβάρ Ρουσαλενουάρ, 11ο διαμέρισμα. Η σοφίτα στον έκτο όροφο, χωρίς ασανσέρ. Σχεδόν 5 χρόνια εδώ. Με ένα τζάκι που ποτέ δεν άναψε. Συντροφιά με 1000 βιβλία. Και τον Τζάρλι, το μαύρο γάτο. Μόνιμα, στον τοίχο, η φωτογραφία με τα τάγκς στους δρόμους της Αθήνας. Πάντα θα ακούω το παιδί να παίζει αρμόνικα στον κρύο διάδρομο. Παραμονή Χριστουγέννων. Η λαϊκή αγορά, πάντα στο ίδιο σημείο. Σαν να μην άλλαξε τίποτα. Τα πρόσωπα ίσως. Και το βήμα μας που έγινε πιο βαρύ. Βιβλιοπωλείο Δεσμός, σε ένα στενό του Μονπαρνάς. Ο Γιάννης που αναζητά με αγωνία τους δεσμούς που μας ενώνουν. Η μέρα για την προβολή. Ο αθέατος σκηνοθέτης γίνεται ορατός. Μια ταινία για αυτόν που έμεινε και συνέχισε και δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο έργο. Quelle est l'identité des réalisateurs? Comment on peut la retrouver? C'est pas tout à fait une leçon de cinéma, c'est pour trouver l'identité du réalisateur, on peut chercher dans son œuvre des séquences particulières qui peuvent être dans la ligne de ses recherches sociologiques, politiques et autres dans la vie. Donc, un plan qui nous donne l'impression que il n'y a pas de frontières, le nécrotaphio et la ville sont ennemies, le un échoue sur l'autre, la vie sur la mort et l'inverse. Ξαναγυρίζω το πλάνο που μου ζήτησε ο Ροβίρος. Αυτό που φαίνονται οι τάφοι και πίσω τα σπίτια της πόλης. Νομίζω ότι θα το γυρίσω πολλές φορές ακόμα και ποτέ δεν θα με ικανοποιεί. Βραδινός αποχαιρετισμός στην πόλη. Για τους σκηνοθέτες που έρχονται και φεύγουν, αφήνοντας μικρά ή μεγάλα σημάδια. Πριν την αναχώρηση, η επιβεβλημένη επίσκεψη στους ανθρώπους που με σημάδεψαν. Νεκροταφείο του Περ Λασέζ. Οι κομμουνάροι σαν παλιοί γνώριμοι.
Ο Ζαν-Μπατίστ Κλεμά με την εκπληκτική Εποχή των Κερασιών, ένα ερωτικό τραγούδι σύμβολο μιας επανάστασης. Οι Κομουνάρ ζωντανοί όσο ποτέ. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Ερυθρόστρωτα που γίνονται δοφράγματα. Τα δοφράγματα που ανοίγουν δρόμους. Où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour aux robes pareilles tombant sur la feuille. Αεροδρόμιο Charles de Gaulle. Επιστρέφω μαζί με τον Ροβίρο. Αυτός για μια σύντομη επίσκεψη. Ο Ροβίρος ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα. Ανησυχεί πολύ. Η αεροσυνοδός ευγενικά παγορεύει τις λήψεις μέσα στην καμπίνα. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το άλμα των 38 χρόνων πραγματοποιήθηκε. Προσγειωθήκαμε ομαλά. Στο ταξί για την Αθήνα. Το ραδιόφωνο δεν παίζει τραγούδια. Η Βουλή υπερψηφίζει το δεύτερο μνημόνιο. Η μάχη αρχίζει. Αυτή τη φορά δεν θα ξαναφύγω. Καλημέρα και καλή βάρδια.